Η οικονομία της Ελλάδας κάνει τώρα μία επανακίνηση μετά από χρόνια κρίσης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά την κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Ρώμη μαζί με τον Ιταλό ομόλογό του Ενρίκο Λέτα. Ο προσανατολισμός προς την ανάπτυξη είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Μέσα σε 6 χρόνια κρίσης χάσαμε το 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μας και οι πολίτες απόλυσαν το 40% του εισοδήματός τους. Παρά τα αυτά έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο είναι ενδεικτικό της επιτυχίας των προσπαθειών μας και της σταθεροποίησης της χώρας. Ο Ενρίκο Λέτα δήλωσε ότι πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, διότι μόνο έτσι μπορεί να στηριχθεί το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω ότι ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς καταβάλει μεγάλες προσπάθειες με σημαντικά αποτελέσματα για την Ελλάδα. Η κρίση μου ως πολιτικός είναι ιδιαίτερα θετική, πρόσθεσε ο επικεφαλής κυβέρνησης της Ρώμης. Κατά τη συνάντηση Σαμαρά-Λέτα αποφασίστηκε να υπάρξει κοινή δράση της Ελλάδας και της Ιταλίας για το θέμα της παράνομης μετανάστευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις 24 και 25 Οκτωβρίου και στις δύο Προεδρίες Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014. Οι δύο πρωθυπουργοί αποφάσισαν επίσης τη δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας και τον καλύτερο συντονισμό των δύο κυβερνήσεών τους εν ώψη των δύο Ευρωπαϊκών Συνόδων και των Προεδριών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Επίσης, οι κύριοι Σαμαράς και Λέτα υπογράμμισαν ότι θα πρέπει να δοθούν σαφέστερες απαντήσεις από τις χώρες εκείνες από τις οποίες ξεκινούν τα παράνομα μεταναστευτικά κύματα όπως τη Λιβύη. Θέτουμε ουσιαστικά σημεία ώστε η Ευρωπαϊκή Σύνοδος στις 24 και 25 Οκτωβρίου να μην αντιμετωπίσει το θέμα της παράνομης μετανάστευσης με τρόπο επιφανειακό, τόνισε ο Ιταλός Πρωθυπουργός, αποσαφηνίζοντας ότι πρόκειται για την ενίσχυση της Frontex, την έναρξη της δραστηριότητας του Eurosur, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Περιβολίας των Συνόρων, από τις 2 Δεκεμβρίου και μια νέα διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος του ασύλου. Συζητήσαμε τα δύο κύρια σημασίας θέματα της παράνομης μετανάστευσης και της ανεργίας των νέων. Η παράνομη μετανάστευση δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα και μια πρόκληση, διότι οι τραγωδίες δεν λαμβάνουν χώρα μόνο όταν υπάρχουν ναυάγια, αλλά και όταν οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στεριά, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για ανθρώπους χωρίς μέλλον και χωρίς παρελθόν, οι οποίοι φτάνουν στις χώρες μας, αφήνοντας πίσω τους εμπόλεμες καταστάσεις και κράτη με οικονομικά προβλήματα. Δεν είμαστε όμως σε θέση να τους απορροφήσουμε και δημιουργείται αστάθεια. Ο Αντώνης Σαμαράς έθεσε ως προτεραιότητες νέες πολιτικές επαναπροώθησης στις χώρες προέλευσης, νέες διαδικασίες για τη διαπίστωση της ταυτότητας των μεταναστών και την ενίσχυση της Frontex. Μετά τη συνάντηση με τον κύριο Λέτα, συνεργάτες του Έλληνα Πρωθυπουργού έλεγαν ότι για πρώτη φορά οι τρεις χώρες και η Μάλτα, που ήταν ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού του κυρίου Σαμαρά, όπως και άλλες που είναι σε συνεργασία, βάζουν το θέμα της παράνομης μετανάστευσης ως μιας πραγματικής απειλής που μπορεί να αποσταθεροποιήσει τις χώρες μας και ζητούν μέτρα που φτάνουν μέχρι και τον επαναπατρισμό των μεταναστών. Δεν αφορά αυτό μια φράση σε ένα κοινό ανακοινωθέν, αλλά μια συνολική στρατηγική μέτρων, όπως σημειώθηκε. Επισήμαναν δε ότι η εκστρατεία ξεκινά τώρα και θα κλιμακωθεί μέχρι το Δεκέμβρη. Μετά, μάλιστα, αρχίζει η ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ίδιοι συνεργάτες κατέληγαν ότι η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να βρει μια πραγματική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα σε πραγματικό χρόνο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο χρόνος είναι τώρα. Τέλος, ανέφεραν ότι η συνεργασία αυτή ανοίγει το δρόμο για τη συνεργασία και σε άλλα θέματα, όπως η ανεργία και η ανάπτυξη. In the case of Greece, we've been going, as you know, through thick and thin, doing what was important to us, fiscal consolidation, important structural changes that are bringing Greece back into normality, economic normality. But at the same time, I will only tell your people here in Malta one number. There are as many unemployed in Greece today, and Greece happens to be, unfortunately, the country with the highest unemployment level, more than 27%. We have as many unemployed as we have illegal immigrants. So this cannot go on. Of waves, and the actual waves of illegal migration is common to all Europeans. And we're basically talking about an appalling human trafficking procedure knocking every day on our door, which destabilizes our societies and becomes a threat to be spread up further in on the north. And this is why
I think it's about time that we do something about it. And we cannot stay indifferent watching those human tragedies. I believe that this meeting, together with your delegation, showed that between Malta and Greece there can be a common front on the issue of illegal migration, and that we share most, if not all, the ideas.